Και δίδεται η εκκίνηση για την τέταρτη υποδρομία. Για την πρωτοπορία ο Βεστάβιαν επιχειρεί, προσπαθεί βέβαια να έρθει εσωτερικά του Μάστερ Μιρασόλ ακόμα πιο μέσα και ο Αλχάμπτ είναι η πρώτη απ' έξω και ο Νεϊσάν, ο Ενσάιν είναι αυτός που βελτιώνεται και θέλει και αυτός με τη σειρά του να πάει με τους πρώτους, έρχεται και ο Άγγελος ακόμα πιο έξω. Τελικά ο Μάστερ Μιρασόλ θέλει να κρατήσει την πρωτοπορία, Ενσάιν από την εξωτερική πιο έξω ακόμη ο Άγγελος, έτσι θα μείνει λίγο πιο πίσω και θα παρακολουθεί στην τέταρτη θέση ο Αλχάμπτ αφήνοντας πίσω του και τον Βεστάβιαν στην πέμπτη, σε κάποια απόσταση ο MC's Lead Bro και φυσικά ο Μόντριαν Τζόουνς τελευταίος. Μάστερ Μιρασόλ οδηγεί την υποδρομία ενώ προοδευτικά έχουμε φτάσει στο σημείο των 1000 μέτρων. Πάμε σιγά σιγά για το δεύτερο κομμάτι. Έχει πλησιάσει ο Ενσάιν δίπλα του, σχεδόν συγκαλπάζουν οι δύο πρώτοι, αλλά και ο Άγγελος πλέον έχει περάσει καθαρά στην τρίτη θέση. Ο Αλχάμπτ κρατά την επαφή με τους πρώτους έχοντας πίσω του τον Βεστάβιαν. Ο MC's Lead Bro έχει πάρει φόρα και είναι αυτός που βελτιώνεται απ' έξω βλέποντας τον αργό πλέον ρυθμό που έχει προσδώσει ο πρωτοπόρος, ενώ προσπαθεί να πλησιάσει και ο Μόντριαν Τζόουνς. Την ώρα που ο Αλχάμπτ χάνει έδαφος και φαίνεται θα μείνει και τελευταίος. Πάμε για το τελευταίο κομμάτι εδώ στο ύψος των 600 μέτρων. Έχει βγει τέταρτη ρόδα και συνεχίζοντας μάλιστα θέλει να περάσει και μπροστά παρασύροντας και τον Ενσάιν πλέον σε επίθεση, ενώ πίσω τους καραδοκεί ο Άγγελος προσπαθώντας να βρει και αυτός κάποιο πέρασμα, ενώ και ο Μόντριαν Τζόουνς ακόμα πιο πίσω διεκδικεί κάτι καλύτερο. Πάμε στα τελευταία μέτρα και να δούμε αν ο Ενσάιν μπορεί να κρατήσει μπροστά από τον MC's Lead Bro, και πράγματι έτσι γίνεται. Ο Ενσάιν είναι αυτός που παίρνει διαφορά πλέον από τον MC's Lead Bro, που δεν μπορεί να συνεχίσει στο ίδιο ρυθμό, με την ίδια δύναμη έρχεται ο Μόντριαν Τζόουνς διεκδικώντας κάτι καλύτερο, αλλά και ο Βεστάβιαν που περνά τέταρτος. Ο MC's Lead Bro κάνει την ίστατη προσπάθεια απ' έξω, από μέσα κρατά τελικά ο Ενσάιν, ο Μόντριαν Τζόουνς και ο Βεστάβιαν τρίτη τέταρτη. Παραλίγο να σπάσει τα 130 τόσα εκάρ ο Χαλιάσος εδώ. Αμένει στη δεύτερη θέση, αλλά έσπασε τα 14 εκάρ ο Δημητσάνης. Πάνω που λέγαμε είναι δύο αναβάτες που θέλουν να σπάσουν την κένια τους, κάναν το forecast. Τρίτος ο Μόντριαν Τζόουνς, τέταρτος ο Βεστάβιαν. 2-5 λοιπόν, 4-3 το αποτέλεσμα. Εκτός άφηξης στο φαβορί Άγγελος. Εδώ και πάλι. Όπω δεν ήθελε και πολύ. 2-5-4-3 επαναλαμβάνω το αποτέλεσμα στην τέταρτη υποδρομία. Ο κύριος Αγγελόπουλος είναι μαζί μας. Συγχαρητήρια. Ο Ενσάιν φαίνεται να βρει και καλύτερες συνθήκες σε αυτή την κούρσα, χωρίς να μπλοκαριστεί και να δείξει τα καλά του στοιχεία. Το φοβηθήκατε κάποια στιγμή, ήταν δύσκολη η άφηξη ωστόσο. Είναι διόρυθμο το άλογο αυτό. Προχτές με τον Μιχαλή δεν τα βρήκανε. Και κλείστηκε λιγάκι στο κάγκελο εκεί πέρα, τρέχει λίγο την άμμο και δυσφορούσε. Σήμερα πήρε το κεφαλάκι, σαν να πήγε στο κεφάλι ήταν. Έγιναν, απλοποιήθηκαν με γιατί ο Δημητσιάνης το καβάλισε τρομακτικά φυσικά, γιατί τα πήρε όλα. Και έτσι πήραμε και την νίκη. Ωραία. Στις επόμενες συμμετοχές παρακάτω τι βλέπετε? Τα βλέπω τα λόγα πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Πιστεύω να σηκώσουμε και το κύπελο.